Arnos Online Education, σας καλωσορίζουμε παιδιά στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και μαζί στην προετοιμασία μας για την εισαγωγή στα πρότυπα πειραματικά σχολεία και σε προγράμματα υποτροφίας στη χώρα μας. Ας πάμε να απολαύσουμε μία άσκηση από τις δοκιμασίες, από τις ενδεικτικές δοκιμασίες και τα διαγωνίσματα εισαγωγής στα πρότυπα πειραματικά σχολεία και τα προγράμματα υποτροφίας. Το τελευταίο ερώτημα του θέματος, παιδιά, λέει το εξής. Η τιμή της παράστασης 3 δέκατα και 4 πέμπτα είναι, λέει, μεγαλύτερη του 1. Σωστό ή λάθος? Για να ξέρω, παιδιά, αν το αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι μεγαλύτερο του 1, δεν πρέπει να κάτσω, παιδιά, και να κάνω την πράξη. Αν δεν την κάνω, πού θα το ξέρω? Πάμε, λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε την πράξη. 3 δέκατα και 4 πέμπτα. Έχουμε, παιδιά, να προσθέσουμε δύο κλάσματα. Δύο κλάσματα που τι συμβαίνει? Το ένα είναι χωρισμένο στα 10, είναι αυτό που λέμε δέκατα, και το άλλο είναι χωρισμένο στα 5, είναι αυτό που λέμε πέμπτα. Έχουμε, λοιπόν, 3 δέκατα και 4 πέμπτα. Τα κλάσματα αυτά, παιδιά, τι έχουν? Έχουν τι? Το ένα έχει παρανομαστεί το 10 και το άλλο έχει παρανομαστεί το 5. Οι παρανομαστές, παιδιά, όπως βλέπουμε, είναι διαφορετικοί. Άλλο το 10, άλλο το 5. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, παιδιά, τι? Ότι τα κλάσματά μου τι είναι? Είναι κλάσματα ετερόνυμα. Έχουν, δηλαδή, διαφορετικούς παρανομαστές. Εδώ, παιδιά, πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Ότι ή για να προσθέσω ή για να αφαιρέσω δύο κλάσματα, αυτά πρέπει τι να είναι? Πρέπει να τα κάνουμε πάση θυσία ομώνυμα. Τι σημαίνει ομώνυμα? Να έχουν τον ίδιο παρανομαστή, όχι διαφορετικό. Αυτό, παιδιά, συμβαίνει μόνο όταν θέλω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κλάσματα. Στον πολλαπλασιασμό ή στη διαίρεση δεν με νοιάζει. Αλλά ειδικά για πρόσθεση ή για αφαίρεση πρέπει τα κλάσματα να είναι πάση θυσία ομώνυμα, να έχουν τον ίδιο παρανομαστή. Λοιπόν, παιδιά, πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Θα βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των δύο παρανομαστών, 5 και 10. Το ελάχιστο, να το κάνω εδώ πάνω. Ποιο είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 5 και του 10? Μπορείτε, παιδιά, να το κάνετε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος που μαθαίνω στο σχολείο είναι με τον τρόπο των κάθετων, έτσι, διαιρέσεων. Γράφω το 5 και το 10 και ξεκινάω να δοκιμάζω διαιρέσεις με τον μικρότερο πρώτον αριθμό. Διαιρώ πρώτα με το 5. Το 5 στο 5 χωράει μία φορά. Άρα γράφω εδώ το 1. Το 5 στο 10 όμως χωράει δύο φορές, έτσι. Ωραία. Θα μου πεις όμως, δάσκαλε, γιατί πήγες κατευθείαν στο 5? Υπάρχει και άλλος πρώτος στη σειρά. Πάρ τους με τη σειρά. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη. Ο δάσκαλος παρασύρθηκε. Να τα δοκιμάσω, να δοκιμάσω τους πρώτους αριθμούς με τη σειρά. Άρα πρώτα να πάρουμε το 2. Έχεις δίκιο. Το 2 στο 5 δεν χωράει ακριβώς. Άρα ξαναγράφω το 5. Το 2 στο 10 όμως χωράει ακριβώς, χωράει πόσο? 5 φορές, γιατί λέμε 2, 5, 10. Ωραία. Άρα έχουμε 5 και 5. Ο επόμενος πρώτος αριθμός που θα δοκιμάσουμε είναι το 5. Άρα το 5 στο 5 χωράει μία φορά, όπως επίσης και στο άλλο 5 μία φορά. Άρα το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των δύο αριθμών 5 και 10 είναι ποιος, παιδιά? Είναι αυτό επί αυτό, δηλαδή είναι 2 επί 5. Άρα μου κάνει πόσο? 10. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, παιδιά, λοιπόν, είναι το 10. Δηλαδή το 10, παιδιά, τι είναι με άλλα λόγια? Ο μικρότερος αριθμός, ο μικρότερος, που διαιρεί ακριβώς και το 10 και το 5. Αυτό, παιδιά, τώρα μπορούσατε να το βρείτε και διαφορετικά. Λέει ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Άρα προφανώς μπορώ να σκεφτώ τα πολλαπλάσια. Ποια είναι τα πολλαπλάσια του 5? Προπαίδεια, η προπαίδεια του 5. 1, 5, 5, 2, 5, 10, 3, 5, 15, 4, 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45 και ούτω καθεξής. Μετά, τα πολλαπλάσια του 10. Τα πολλαπλάσια του 10 τι είναι? Η προπαίδεια του 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60 κτλ. Εμείς τι θέλουμε, παιδιά? Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Δηλαδή, από τα κοινά πολλαπλάσια, εμείς θέλουμε το μικρότερο. Τα κοινά πολλαπλάσια ποια είναι? Τα κοινά, τι βλέπω και στα μεν και στα δε? Το 10 είναι κοινό και στα 2. Το 20 είναι κοινό και στα 2. Το 30 είναι κοινό και στα 2. Το 40 είναι κοινό, ίδιο δηλαδή, και στα 2. Και θα μπορούσαμε να βρούμε κι άλλα. Από αυτά τα κοινά όμως, εμείς θέλουμε το ελάχιστο, το μικρότερο. Ποιο είναι το μικρότερο, παιδιά, από αυτά που έχουμε κυκλώσει? Από αυτά που έχουμε κυκλώσει, το μικρότερο δεν είναι το 10.
Άρα το 10 είναι το ελάχιστο, δηλαδή το μικρότερο από τα κοινά πολλαπλάσια. Ένας άλλος τρόπος, παιδιά, για να καταλήξουμε και πάλι στο 10. Λοιπόν, άρα το 10 είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Άρα τι κάνουμε. Πάμε τώρα εδώ, παιδιά, και βάζουμε καπελάκι. Καπελάκι, καπελάκι. Τι καπελάκι θα βάλουμε εδώ πέρα. Ουσιαστικά, παιδιά, στόχος μας είναι εδώ πέρα να εμφανίσουμε και στα 2 παρανομαστεί το 10. Εξού και το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο 10. Λοιπόν, εδώ έχουμε ήδη το 10, άρα δεν θα αλλοιωθεί, δεν θα αλλάξει, άρα εδώ βάζουμε καπελάκι το 1. Με το καπελάκι θα πολλαπλασιάσω το 3, 1 επί 3, 3, 1 επί 10, άρα 10. Να το, παρέμεινε το ίδιο. Εδώ όμως το άλλο έχουμε παρανομαστεί το 5. Τι πρέπει να βάλω εδώ σαν καπελάκι, τι πράγμα αν πολλαπλασιαστεί με το 5 θα μου δώσει το 10. Έτσι μπαίνει, παιδιά, το καπελάκι. Δεν πρέπει να μπει, παιδιά, το 2, ώστε 2 επί 5 πόσο να μου κάνει 10. Εντάξει. Με το καπελάκι, λοιπόν, παιδιά, όπως θυμόμαστε, πολλαπλασιάζουμε και αριθμητή και παρανομαστή. 2 επί 4 μου κάνει 8. 2 επί 5 μου κάνει 10. Να το. Άρα, παιδιά, τα κλάσματά μας πλέον έγιναν ομώνυμα. Δηλαδή, απέκτησαν τον ίδιο παρανομαστή, 10 και 10. Άρα, μπορούμε να τα προσθέσουμε άφοβα. Πώς τα προσθέτουμε? Ο παρανομαστής είναι το 10, δεν αλλάζει, οπότε προσθέτουμε μόνο τους αριθμητές, το 3 με το 8. 3 και 8 μας κάνει 11, άρα έχουμε τι? 11 δέκατα. Ωραία, παιδιά, άρα τι είναι το 11 δέκατα, μεγαλύτερο του 1 ή μικρότερο? Λοιπόν, παιδιά, όταν λέμε 11 δέκατα, ουσιαστικά σημαίνει τη διαίρεση. 11 δια 10, που σημαίνει 1,1, άμα κάνω τη διαίρεση. Το 1,1 δεν είναι, παιδιά, μεγαλύτερο της μονάδας, μεγαλύτερο. Άρα τι είναι όντως, να το γράψω, 1,1 είναι μεγαλύτερο του 1. Και αυτό, παιδιά, μπορώ να το καταλάβω και ως εξής. Εάν σε ένα κλάσμα ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρανομαστή, εδώ συμβαίνει, έτσι, το 11 ο αριθμητής είναι μεγαλύτερο από το 10 από τον παρανομαστή. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό το πράγμα, τότε όλο το κλάσμα είναι σίγουρα μεγαλύτερο του 1. Όντως, παιδιά, γιατί και με τη διαίρεση, αν το πάμε, όντως βγαίνει αποτέλεσμα μεγαλύτερο του 1. Βγαίνει 1,1. Οπότε, παιδιά, όντως η τιμή αυτής εδώ της παράστασης είναι πράγματι μεγαλύτερη της μονάδας. Άρα η πρόταση τι είναι? Σωστή. Και η αιτιολόγησή μας, παιδιά, είναι όλο αυτό που κάναμε εδώ πέρα, έτσι. Άρα η απάντησή μας είναι σωστό. Γράφουμε σωστό. Επιλέγουμε το σωστό. Και ακόμα περισσότερες ασκήσεις και τη διδασκαλία, την αναλυτική διδασκαλία της ANOS Online Education μπορείτε να απολαύσετε μέσα από τα αναλυτικά μαθήματά μας στην ιστοσελίδα, τα οποία προσφέρουν πλήρη και στοχευμένη προετοιμασία για τους μικρούς μας φίλους και τις μικρές μας φίλες που επιθυμείτε, παιδιά, να εισαχθείτε στα πρότυπα πειραματικά σχολεία της χώρας μας και σε προγράμματα υποτροφίας. Και μπορείτε, παιδιά, ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε και με τη γραμματεία μας στο σταθερό τηλέφωνο που θα βρείτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, προκειμένου για να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων μας, προετοιμασία σας για τα πρότυπα σχολεία. Να είστε καλά, να έχετε υγεία όλα τα παιδάκια και σας περιμένουμε στην εκπαιδευτική μας οικογένεια ARNOS. Να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία όλα τα παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ.